Υπάρχει ήδη έτοιμη μια εκπομπή που την έχουμε σχεδιάσει μαζί με την Ελεονόρα και την συντροφιά μα. Η Ελεονόρα μπροστά και εγώ σε ένα διαφορετικό ρόλο. Έλα τώρα μπροστά, εσύ. Καφή και εγώ από πίσω. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται τον τελευταίο καιρό η συνεργασία τη Ελεονόρα Μελέτη και του Νίκου Μάνεση. Η Ελεονόρα Μελέτη μπορεί να επέστρεψε στην πρωινή ζώνη αυτή τη σεζόν. Ωστόσο, αυτή η εκπομπή υπήρχε στο συμβόλαιό τη από την έναρξη τη συνεργασία τη με τον Α το 2018. Όμω, λόγω τη κόρη τη, η παρουσιάστρια επέλεξε να κάνει μια βραδινή απογευματινή εκπομπή, αφού δεν ήθελε να λείπει πολλέ ώρε από το σπίτι. Δεν υπάρχει πιο απλό πράγμα όταν κάνει εναλλακτική τηλεόραση από το να είσαι ο εαυτό σου. Ένα χρόνο μετά η ίδια έκανε την ίδια συζήτηση με το σταθμό και κατέληξαν σε καθημερινή infotainment εκπομπή. Η ίδια διάλεξε τους συνεργάτες της, ωστόσο της ανακοινώθηκε από το σταθμό πως συντονισμό της εκπομπής θα κάνει ο Νίκος Μάνεσης, αφού η δική του εκπομπή το Σαββατοκύριακο ήταν το μοντέλο που θα ακολουθούσαν και για την καθημερινή εκπομπή. Μάλιστα ο ίδιος τότε δήλωνε. Πώς θα μου περιγράψει την Ελεονόρα. Είναι ένα κορίτσι που έχει πολύ περισσότερε δυνατότητε και από αυτέ που και η ίδια νομίζει. Η δουλειά μου είναι να τι αναδείξω και βάζω στοίχημα ότι θα το κάνω και πολύ γρήγορα. Είναι ανοιχτό βιβλίο. Ξέρω μέχρι πού μπορούμε να πάμε. Έχουμε έτοιμε πέντε εναλλακτικέ εκπομπέ με άξονα τον κορμό του infotainment. Το κάθε μοντέλο εκπομπή θα υλοποιείται και θα εφαρμόζεται αναλόγως με το πόσο μπορεί να ανταποκριθεί ο μηχανισμό. Θα ανεβάζουμε βαθμό δυσκολία σιγά σιγά και ω τα Χριστούγεννα θα φτάσουμε στο πέντε. Ο τηλεθεατή θα δει το Σαββατοκύριακο πολύ πειραγμένο. Έχω... Το περίμενε συνεργαζόμασταν. Όχι, η αλήθεια είναι. Βέβαια στην τηλεόραση ποτέ δεν πρέπει να λε ποτέ, ποτέ για τίποτα. Ο Νίκο Μάνε εισεπλούτησε την ομάδα που είχε επιλέξει η Ελεονόρα με δικού του συνεργάτε. Μάλιστα γι' αυτό το λόγο έδωσε από την αρχή χώρο στην Ελεονόρα μελέτη, δείχνοντα πω έχει ανοίξει την αγκαλιά του. Συνεχίζουμε τι πρόοδε που είχαμε αρχίσει. Εδώ. Είδες εδώ, σε περιμένει ο Τεριάκη με τρομερά θέματα. Η πρεμιέρα έγινε και όλα φαίνονταν να πηγαίνουν καλά, καθώ τα νούμερα ικανοποιούσαν το σταθμό. Ωστόσο η παρουσιάστρια είχε εκφράσει τι αντιρρήσει τη σχετικά με τη θεματολογία που θύμιζε πολύ την εκπομπή του Νίκου Μάνεση. Τα πράγματα έγιναν χειρότερα όταν τα νούμερα άρχισαν να πέφτουν. Σύμφωνα με τον Gossip TV τότε ήταν που ο Νίκος Μάνεσης άρχισε να πιέζει την κατάσταση πολλές φορές με λάθος τρόπο και λάθος συμπεριφορά. Και κάπω έτσι η Ελεονόρα Μελέτη και ο Νίκο Μάνε σταμάτησαν να έχουν διαπροσωπικές σχέσει και κρατούν μια τυπική επαγγελματική συνεργασία, η οποία μάλιστα γίνεται τηλεφωνικά, αφού ο παρουσιαστή μιλά μόνο με του δικού του συνεργάτε και δεν έχει καμία επαφή με την υπόλοιπη ομάδα αλλά και με την Ελεονόρα. Εγώ αγάπη μου είμαι σκύλι μαύρο του πολέμου. Ναι. Δεν παρετούμε ποτέ ειδικά όταν δεν έχω ευθύνη. Η παρουσιάστρια δεν δίστασε μέσα από τη ραδιοφωνική τη εκπομπή να πάρει θέσει όλα όσα έχουν ακουστεί και έχουν γραφτεί. Ειδικά όταν δεν έχει ευθύνη για το περιεχόμενο για τη θεματολογία, εκείνη που δεν παρετήσει. Ο Νίκο Μάνεση για πρώτη φορά απάντησε στα όσα έχουν υποθεί για την εκπομπή του Α. Εδώ και τρει εβδομάδε δεν ασχολούμαι με την εκπομπή τη Ελεονόρα. Δεν συμμετέχω στι συσκέψει και δηλώνω άγνοια των θεμάτων που προβάλλονται. Η Ελεονόρα και η ομάδα τη έχουν την πλήρη ευθύνη. Φυσικά δεν δίστασε να μιλήσει και για την κόντρα του με την Ελεονόρα Μελέτη. Σύμφωνα με τη διοίκηση του Α, η Ελεονόρα αυτοπροτάθηκε για την πρωινή ζώνη και ήθελε να κάνει infotainment. Η διοίκηση μου ζήτησε να σχεδιάσω μια εκπομπή κατά τα πρότυπα του Σαββατοκύριακου και η Ελεονόρα δήλωνε ενθουσιασμένη. Επί δύο εβδομάδε ήμουν πάνω από την εκπομπή σε στούντιο και κοντρόλ. Όμω μετά την μεταστροφή τη Ελεονόρα ότι δεν θέλει αυτό το κόνσεπτ διακριτικά, απομακρύνθηκα. Αν χρειαστεί, θα επανέλθω με στοιχεία.